Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς κονσερβοποιούμε κρέας, συγκεκριμένα θα φτιάξουμε κοκκινιστό σε βάζα. Οπότε μπορούμε να τα διατηρήσουμε στο ντουλάπι μας, χωρίς να μας πιάνει χώρο το κρέας στο ψυγείο. Αυτή είναι μια καλή λύση σε περίπτωση, ας πούμε, όπως εγώ που βρήκα, αυτό είναι χοιρινό, βρήκα χοιρινό κρέας σε πολύ καλή τιμή, είναι βιολογικό. Οπότε θεώρησα ότι είναι κρίμα να μην το πάρω. Όμως υπάρχει πρόβλημα στη συντήρηση. Δηλαδή δεν μπορείς να το έχεις πάρα πολύ καιρό μες στο ψυγείο και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να το καταναλώσεις αν είναι πάρα πολύ και άμεσα. Δηλαδή η κατάψυξη μας παίρνει πάρα πολύ χώρο, ειδικά όσοι δεν έχουμε μεγάλες καταψύξεις. Οπότε η κονσερβοποίηση είναι ένα πάρα φυσική σπιτική κονσερβοποίηση χωρίς χημικά πρόσθετα κλπ. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Γεμίζουμε τα ντουλάπια μας και έχουμε πάντα φαγάκι. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Πάρα πολύ εύκολα και απλά. Με πολύ απλά βήματα και με απλές συμβουλές που αν δεν έχετε ξανακάνει κονσερβοποίηση θα σας τις πω για να τις ξέρετε. Αυτό είναι περίπου ένα 800. Μπορείτε όμως να έχετε οποιαδήποτε ποσότητα κρέατος θέλετε σε χοιρινό. Από εκεί και πέρα, αλάτια, πιπέρια, δηλαδή μπαχαρικά και αυτά, θα πάει σύμφωνα με τις γεύσεις μας. Δηλαδή, στην ουσία μαγειρεύουμε, δοκιμάζουμε, λέμε είναι καλό, το αφήνουμε. Εντάξει, εγώ θα σας δείξω τώρα για αυτή την ποσότητα που θα φτιάξω, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τελικό. Οπότε, εσείς, σαν νοικοκυρές, σαν μαγείρισες και μάγειρες, συγγνώμη, είναι και άντρες εδώ που μας παρακολουθούν, μπορείτε να βρείτε τις δικές σας σπιτικές γεύσεις, κοντά στη δική σας φιλοσοφία και σε αυτό που αγαπάτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι, εφόσον έχουμε πλύνει το κρέας μας, συγγνώμη, να το κόψουμε σε κομμάτια. Εγώ το κόβω σε μικρά τετράγωνα, εσείς μπορείτε να το κόψετε σε ό,τι σχήμα θέλετε. Φροντίστε να μην έχει κόκαλο και όσο το λιγότερο λίπος. Πολύ βασικό. Τα βάζω στην κατσαρόλα κατευθείαν, τα κομμάτια. Λοιπόν, το έκοψα όλο το κρέας, θα το βάλουμε να τσιγαριστεί τώρα. Λοιπόν, ελαιόλαδο, κατά προτίμηση σπιτικό, βιολογικό. Λοιπόν, ακούτε το θόρυβο, είναι που αρχίζει και τσιτσιρίζει το λάδι. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να τσιγαριστεί όλο μας το κρέας. Να το θωρακίσουμε δηλαδή, γύρω-γύρω, να κάνει μια ωραία κρούστα. Παράλληλα, όση ώρα τσιγαρίζουμε το κρέας μας, μπορούμε να ετοιμάσουμε τα κρεμμύδια μας και το σκόρδο. Εγώ έχω βάλει τώρα δύο πολύ μεγάλες σκελίδες σκόρδο. Κανονικά είναι πιο μικρές, θα βάζα τέσσερις, αλλά αυτές επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλες, θα βάλω δύο. Και για την ποσότητα που έχω θα βάλω και 6 κρεμμυδάκια. Αυτά πάνε αναλογικά με τα γούστα. Δηλαδή, αν θέλετε περισσότερο ή λιγότερο σκόρδο, περισσότερο ή λιγότερο κρεμμύδι, το καθορίζετε ανάλογα με την ποσότητα του κρέατος που έχετε. Πάμε να τα καθαρίσουμε και να προετοιμάσουμε για να τσιγαρίσουμε μετά το σκόρδο με το κρεμμυδάκι. Εννοείται πως παράλληλα ανακατεύουμε κιόλας να μας κολλήσει, έτσι. Λοιπόν, τα έχω καθαρίσει, οπότε θα φτιάξουμε και το πολτό μας να το έχουμε έτοιμο. Το κρέα μας ακόμα τσιγαρίζεται. Βασικά τώρα έχει βγάλει τα υγρά του, οπότε εμείς δεν θέλουμε απλά να βγάλει τα υγρά του, θέλουμε να τσιγαριστεί. Οπότε θα το ανακατέψουμε μέχρι να αφήσει τα υγρά του και να αρχίσει να κάνει κρούστα. Πάμε να φτιάξουμε τον πολτό τώρα. Λοιπόν, πάρτε ένα μπολ το οποίο τα χωράει μέσα ή μπορείτε να τα κάνετε και κομμάτι-κομμάτι. Και θα τα πολτοποιήσουμε με το μούλτι. Λοιπόν, με το μούλτι μας θα το πολτοποιήσουμε. Αφού πρώτα ανακατέψουμε λιγάκι και εδώ.
να μας κολλήσει. Το λιώσαμε. Βλέπετε πόσο έμεινε. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν, επειδή μου βγάλε πάρα πολύ νερό και εγώ στην ουσία τα υγρά του αυτά τα χρειάζομαι για αργότερα και δεν θέλω, ρε παιδί μου, να χαθεί όλη η γεύση του, θέλω απλά να το τσιγαρίσω για να πάρει μια κρούστα. Το κρατάω το νερό, το στάγγιξα δηλαδή. Θα το τσιγαρίσω τώρα και θα συνεχίσω τη διαδικασία. Λοιπόν, τέλεια, το κρέας μου τσιγαρίστηκε. Θέλουμε να κάνει έτσι κρουστίτσα έτσι. Όχι πάρα πολύ, εντάξει. Και κάτω πάτος θα γίνει κάπως έτσι, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Τώρα θα αφαιρέσω το κρέας και θα το βάλω εδώ για να συνεχίσω τη διαδικασία. Επειδή το χρειάζομαι το λάδι που έχει κάτω, το κρέας δεν αναποδογυρίζω την κατσαρόλα, το αφαιρώ έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, στο λαδάκι τώρα που έχει μείνει, το βάζω πάνω στη φωτιά και τώρα θα ρίξω τον πολτό. Τσιγαρίζουμε σε σιγανή φωτιά, δεν θέλουμε δυνατή φωτιά. Θέλουμε ίσα ίσα να τσιγαρίσετε λιγάκι. Παράλληλα, εμείς πάμε να κάνουμε άλλες δουλειές τώρα. Έχουμε και λέμε. Μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, μία πιπεριά. Την ήθελα και λίγο πιο μεγάλη, αν έχετε πιο μεγάλη βάλτε. Τρία καρότα και ένα κιλό ντομάτες. Λοιπόν, θα τα ρίξω εδώ, είναι ντομάτες, έχω και άλλες από εκεί. Μελιτζάνα, κολοκύθι, καρότα, τα ξεφλουδίζω. Αν δεν θέλετε, μην τα ξεφλουδίζετε εσείς τη μελιτζάνα και το κολοκύθι. Πιπερίτσα, ντομάτες και θα τα πολτοποιήσω τώρα όλα. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Θα δυναμώσουμε τώρα τη φωτιά και θα τα αφήσουμε να πάρει μία βράση. Όλο μαζί. Μετά θα προσθέσουμε το κρέας. Προσθέτω και μισό λίτρο νερό. Σκεπάζω και την αφήνω να βράσει. Βρέξτε τα βάζα που θα χρησιμοποιήσετε, βάλτε τα μέσα στο φούρνο, τα βρέχετε μέσα έξω, βάζετε μέσα στο φούρνο και τα βάζετε στους 100 βαθμούς για 30 λεπτά. Εγώ το βάζω αέρα, μπορείτε να το βάλετε και πάνω κάτω. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε αποστήρωση στα βάζα και δεν έχουμε πρόβλημα για μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έβρασε εδώ η σάλτσα μας, πήρε μια βράση, οπότε τώρα θα το χαμηλώσω, θα το βάλω τουλάχιστον στο μισό από ό,τι ήτανε. Και θα ρίξω μέσα το κρέας. Λοιπόν, έριξα όλο το κρέας μέσα και τώρα θα ρίξω και το ζουμί αυτό εδώ που είναι από πριν που το τσιγάριζα, το ζουμί που έβγαλε, το οποίο θα μας δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση γιατί θα το χάναμε όλο αυτό. Λοιπόν, το ανακατεύουμε και σε αυτή τη φάση τώρα θα ρίξουμε και όλα μα όλα τα μυρωδικά μας, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε ρίξει τίποτα. Τώρα θα τα ρίξουμε όλα. Χοντρό αλάτι, μια κουταλιά της σούπας θα ρίξω και μετά, αν χρειαστεί, θα διορθώσω. Φρεσκοκομμένο πιπέρι. Μια κουταλιά της σούπας μπαχάρι.
Μισό κουταλάκι της σούπας γαρίφαλο. Του γλυκού ήταν πριν, όχι της σούπας. Και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Τώρα, επειδή πρόκειται να κάνουμε κονσερβοποίηση, θα ρίξουμε μέσα και 3 κουταλιές δυνατό ξύδι. Εάν δεν έχετε δυνατό 9% δηλαδή αλκοόλι, καλό είναι να βάλετε τη διπλάσια ποσότητα με απλό ξυδάκι σπιτικό. Το ξύδι είναι εκπληκτική συντήρηση και με το βράσιμο θα φύγει η γεύση, μην το φοβάστε. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά παντού. Σκεπάζουμε. Θυμηθείτε ότι έχουμε κατεβάσει τη φωτιά. Σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να σιγοβράσει για να μας δώσει όλη του την οστιμιά. Θα το αφήσουμε να βράσει και θα το δοκιμάσουμε να δούμε πότε το κρέας μας είναι έτοιμο, δηλαδή πότε λιώνει στην ουσία. Όταν τελειώσει το μισάωρο, το κλείνουμε. Βλέπετε είναι έτοιμα. Το αφήνουμε μισάνοιχτο το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει εκεί. Τώρα, εδώ βλέπουμε ότι κοχλάζει αρκετά δυνατά. Δεν το θέλουμε τόσο πολύ δυνατά, οπότε θα το χαμηλώσουμε λιγάκι. Θα το βάλω λίγο πιο χαμηλά. Και γενικά θέλουμε να κάνει ο βρασμός του να είναι σιγανός αρκετά. Γιατί θέλουμε να σιγοβράσει. Το αφήνουμε τουλάχιστον μισή ώρα ακόμα και βλέπουμε. Παιδιά, μόλις δοκίμασα, έχει γίνει λουκούμι, το έβγαλα. Για μένα είναι όσο αλμυρό όσο χρειάζεται, δεν χρειάζεται δηλαδή να προσθέσω το αλάτι ούτε τίποτα. Είναι όλο έτοιμο, οπότε πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε και την κονσερβοποίηση τώρα. Θα το κλείσω κιόλας. Λοιπόν, τα μπουκάλια μας είναι ζεστά, τα βάζαμε συγγνώμη, αλλά δεν ζεματάνε. Είναι ό,τι πρέπει. Γιατί έμειναν στη θερμοκρασία που χρειάστηκαν. Δεν βάζουμε καθόλου τα χέρια μας από πάνω για να μην τα περώσουμε. Λοιπόν, και αρχίσουμε να βάζουμε μέσα με προσοχή κρέας και ζουμί. Έτσι, όχι μόνο κρέας ή όχι μόνο ζουμί. Μέχρι να τα γεμίσουμε. Τελικά χρειάστηκα 5, αλλά εδώ μου έχει περισσέψει σκέτη σάλτσα, οπότε θα πάρω και ένα βαζάκι άλλο, πιο μικρό, θα βάλω μόνο τη σάλτσα και μπορώ να έχω όποτε θέλω σάλτσα για μακαρόνια. Επίσης αυτό εδώ, όταν θα το συσκευάσουμε, μπορούμε να κάνουμε να το συνοδέψουμε με ρύζι, με μακαρόνια, με πατάτες στο φούρνο, με πατάτες σιγανιτές. Οπότε έχεις ήδη έτοιμο φαγητό, βάζεις και κάτι συμπληρωματικό και έχεις φαγητό ανά πάσα ώρα και στιγμή πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έβαλα και τη σαλτσούλα. Πάμε τώρα να καθαρίσουμε τα βάζα γύρω γύρω. Θα τα καθαρίσουμε με ξυδάκι. Εδώ γύρω γύρω. Και αφού το αποστηρώσουμε, τα κλείνουμε με τα καπάκια τους. Λοιπόν, σε μια μεγάλη κατσαρόλα, πολύ μεγάλη όμως, πιο μεγάλη από αυτή που φτιάχνουμε πριν το κρέας, βάζουμε μια πετσέτα κουζίνας και βάζουμε μέσα τα βάζα μας. Ρίχνουμε 1 λίτρο νερό. Βάζουμε. Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει βράζουμε για 45 λεπτά. Πέρασε η ώρα, κλείνουμε τα μάτια. Εδώ έβαλα και τη σάλτσα. Και εδώ έχω βάλει το φαγητό μας.
Το τράβηξα από τη φωτιά. Μεγάλη προσοχή γιατί καίει. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ. Τώρα πλέον έχουν σφραγίσει τα βάζα μας, οπότε δεν υπάρχει φόβος ότι έχει περάσει, ότι έχει μείνει αέρας μέσα και γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν. Θα τα σκεπάσουμε για να κρυώσουν, γιατί πρέπει να βρίσκονται σε σκοτεινό μέρος. Λοιπόν, τα σκεπάζουμε. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και όταν κρυώσουν γράφουμε πάνω στο βάζο εδώ ημερομηνία και τι ακριβώς περιέχει μέσα. Και μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Τα κρατάμε πάντα σε σκοτεινό μέρος, σε κάποιο ντουλάπι, σε κάποιο υπόγειο και μπορούν να συντηρηθούν μέχρι ένα χρόνο. Εάν ανοίξουμε το βάζο, συντηρείται μετά στο ψυγείο για 3 με 5 ημέρες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας, μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα. Τσαο!